Στο τέλος της καλοκαιρινού, λίγο πριν τη Χανιόπορτα, βρίσκεται ένα από τα πιο παλιά και ιστορικά κτίρια της πόλης μας. Είναι το πρώτο δημοτικό σχολείο του Ηρακλείου, γνωστό και ως Ανογενό. Περπατώντας το δρόμο, δύσκολα θα το παρατηρήσεις. Ανοίγοντας όμως τη βαριά σιδερένια πόρτα του, ξετυλίγεται μπροστά σου μια ιστορία 100 και πλέον χρόνων. Η διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου, κυρία Φακίνου Καλλιόπη, μας μιλάει για τις πιο σημαντικές στιγμές της ιστορίας του. Το 1811 ξεκίνησε το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, το οποίο όμως ήταν σε νοικιαζόμενες αίθουσες. Το 1936 παραδόθηκε το κτίριο όπως είναι τώρα, σε λειτουργία ως πρώτο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Εδώ υπήρχε ένα τζαμί το οποίο από σεισμό κατέρευσε. Μετά πάνω στο τζαμί είχαν φτιάξει την εκκλησία του Σταυρωμένου, η οποία και αυτή με το σεισμό κατέρευσε, και μετά ιδρύθηκε το σχολείο όπως το βλέπουμε τώρα. Μου έκανε εντύπωση οι φωτογραφίες του μουσείου που βλέπω φωτογραφίες του 1938, του 1939 με πάρα πολλά παιδιά. Οι φωτογραφίες σταματάνε την περίοδο του πολέμου. Το λένε Ανογενό, διότι όταν έκαψαν τους Ανογενούς οι Γερμανοί που έψαχναν κάποιο λοχαγό που είχαν κρύψει οι Ανογενοί, το σχολείο φιλοξένησε τους Ανογενούς. Στον επάνω όροφο έμεναν, οι αίθουσες ήταν δωμάτια. Στο κάτω όροφο, στο ισόγειο, πήγαιναν σχολείο, ήταν τα παιδιά των Ανογενών και τα παιδιά της περιοχής. Και στην αυλή, στην αίθουσα του Συλλόγου Διδασκόντων και του Νηπιαγωγείου, ήταν το δωμάτιο, ένα δωμάτιο τότε, όπου ήταν τα καζάνια για τα φαγητά τους. Σαν στόχο έχω να, αν μπορώ, να διορθωθούν κάποια πράγματα για το καλύτερο των παιδιών και των συναδέλφων, χωρίς να αλλοιώσουμε την αυθεντικότητά του και την παλαιότητά του, και επίσης να ονομαστεί, να γίνει ιστορικό επίσημα Ανογενό, γιατί τώρα το λέμε έτσι, δεν έχει ας πούμε χαρακτηριστεί έτσι επίσημα. Στον πρώτο όροφο του σχολείου λειτουργεί ένα μικρό μουσείο σχολικής ζωής. Η εκπαιδευτικός και παλιά μαθήτρια του σχολείου, κυρία Μανασάκη Χαρούλα, μας μιλά για αυτή την πρωτοβουλία, αλλά διηγείται και αναμνήσεις της σχολικής της ζωής. Από τότε που ήμουν εγώ είναι ακριβώς το ίδιο. Το μοσαϊκό του, οι πόρτες του, τα ψιλοτάβανα, τα βάνια εδώ, οι τείχοι, όλα είναι το ίδιο. Έχει αλλάξει, αν θέλετε, λίγο το υλικό. Δεν υπάρχουν πια τα ξύλινα θρανία. Υπάρχει κάποιο μέρος μέσα στο σχολείο που όταν περνάς σου φέρνει έτσι κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό? Κάτι συγκεκριμένο. Καταρχήν εδώ μέσα νιώθω ακόμη μαθήτρια. Σε όποια τάξη και να πω, κάτι έχω κάνει, αλλά κάτι έχω ζήσει. Αυτή που θυμάμαι πάρα πολύ είναι στο βάθος, που τώρα είναι τρεις αίθουσες, ήταν μία αίθουσα, και όποτε πάω σε αυτές τις αίθουσες θυμάμαι πως γινόταν οι θεατρικές παραστάσεις εκεί. Και ήταν πολύ ωραίο, γιατί μαζευόταν οι γονείς, βλέπαν τα παιδιά. Τώρα δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια στο σχολείο, δεν έχουμε αίθουσα εκδηλώσεων. Στο σχολείο εδώ λειτουργεί και ένα μουσείο, θα έλεγα, καθώς έχετε κρατήσει πολλά κειμήλια από την παλαιότερη εποχή. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό. Η αλήθεια είναι μια ιδέα που κυνήγησε η κυρία Πανακάκη Ελένη, και βοηθήσαμε τότε εκεί οι συνάδελφοι, η Παπαδάκη Μαρία, εγώ, ο Κρυθινάκης ο Γιάννης, και στήσαμε αυτό το μουσείο, γιατί το σχολείο είχε πολλά παλιά πράγματα που έπρεπε να τα μαζέψουμε, να ζήσουν, δεν υπήρχαν στις αποθήκες. Όλα αυτά που έχουν στηθεί εδώ, έχουν στηθεί με πολύ μεράκι και πολύ κόπο, με στόχο κάποια στιγμή να γίνει ένα μουσείο σχολικής ζωής στο Ηράκλειο. Σχολεία όπως ο Κρουσόνας, το τρίτο γυμνάσιο, μας στείλανε υλικό. Δεν έχουμε λάβει κάτι άλλο
Από τότε απλά από μαθητές που περνούν και που έχουν μάθει από τα μέσα ενημέρωσης ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει, μας φαίνουν τετράδια, φωτογραφίες. Έχουμε πάρει συνεντεύξεις από μαθητές για τη σχολική του ζωή εκείνα τα χρόνια. Είναι πολύ συγκινητικό όταν μπαίνει ένας παλιός μαθητής στο σχολείο. Δεν μπορεί να κρατήσει τα δάκρυά του, γιατί μπαίνει από την ίδια πόρτα, από τις ίδιες σκάλες και ανεβαίνει στον ίδιο διάδρομο. Γίνεται ένα πρόγραμμα στο σχολείο, όπου έχουν αναλάβει και συνεχίζουν η κυρία Πανακάκη με την κυρία Παπαδάκη, παρόλο που έχουν συνταξιοδοτηθεί, γίνονται επισκέψεις από άλλα σχολεία, κρατάει περίπου μία ώρα, ξεναγούμε στο χώρο τους μαθητές, τους δείχνουμε τα παλιά θρανία, τους παλιούς χάρτες, πώς γινόταν παλιότερα το μάθημα, τι φορούσαν τα παιδιά και εστιάζουμε στον χάρτη των εποχών, όπου εκεί γινόταν και το μεγαλύτερο, εκεί δινόταν και η περισσότερη βάση τότε στα μαθήματα, γιατί δεν υπήρχαν βιβλία όπως σήμερα. Αλλά τα παιδιά φεύγουν συγκινημένα, βλέπουν κάτι διαφορετικό από αυτό που ζουν σήμερα. Τι θεωρείτε πολύ σημαντικό που το έχετε και το φυλάτε έτσι ως κόρη οφθαλμού στο σχολείο? Σημαντική είναι οι χάρτες. Και η μεγάλη μας αγωνία είναι να τους σώσουμε αυτούς τους χάρτες. Ένας βασικός χάρτης είναι ο χάρτης αντίγραφο του Ρίγα Φεραίου, που στέκεται εκεί ψηλά στο τοίχο. Και δεν υπάρχει. Όταν τον έστειλε το κράτος, έστειλε πολύ λίγα αντίτυπα στα σχολεία σε όλη την Ελλάδα και ένα από αυτά έχει και το Ανογιανό. Αλλά και οι υπόλοιποι χάρτες, που είναι οι χάρτες, ας πούμε, της ιστορίας του 1821, είναι χάρτες που έχει να κάνει με την ανατομία του σώματος, με τον καιρό, χαλάνε. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια σωστή συντήρηση και να κρατηθούν αυτοί οι χάρτες. Δεν υπάρχουν πια. Όπως τα μικρά παιδιά, έτσι κι εγώ έφυγα συγκινημένη από αυτό το κτίριο. Σκεπτόμενοι πόσες ιστορίες κουβαλούν οι τείχοι του. Ένας τρόπος διδασκαλίας τόσο διαφορετικός από το σημερινό, αλλά ταυτόχρονα τόσο σημαντικός να τον γνωρίσουν τα παιδιά έστω και με αυτόν τον τρόπο. Μακάρι κάποτε, εδώ στο Ηράκλειο, να αποκτήσουμε ένα μεγάλο μουσείο σχολικής ζωής, σαν εκείνο που ονειρεύονται οι δάσκαλοι και οι δασκάλες του Ανογιανού. Γιατί πάντα το παρελθόν έχει να διδάξει πολλά για το μέλλον.